Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία πρώτης γυμνασίου. Βρισκόμαστε στο τέταρτο μάθημα του έκτου κεφαλαίου και θα μιλήσουμε για την κυριαρχία της Θήβας στην Ελλάδα. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι 4 και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Τι κατάσταση επικρατούσε στη Θήβα μετά τη λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου? Αν και κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου η Θήβα είχε πάει με το μέρος των Σπαρτιατών, μετά τη λήξη του βρέθηκε να πρωτοστατεί στους αντισπαρτιατικούς συνασπισμούς που είχαν δημιουργηθεί. Στο εσωτερικό της πόλης τα πράγματα δεν ήταν ήρεμα, καθώς οι συγκρούσεις ανάμεσα στους δημοκρατικούς και τους αριστοκρατικούς ήταν συχνές. Τα πράγματα θα έρθουν να ξεκαθαρίσουν στο πρώτο μισό του 4ου αιώνα. Τότε δύο προσωπικότητες από το δημοκρατικό χώρο, ο Πελοπίδας και ο Επαμηνώντας, θα ξεχωρίσουν και θα πάνε τη Θήβα μπροστά. Ερώτηση νούμερο 2. Τι έφερε σε σύγκρουση τους Θηβαίους με τους Σπαρτιάτες? Βρισκόμαστε στο 382 π.Χ. Οι Σπαρτιάτες τότε στέλνουν στρατό στη Θήβα ώστε να ανατρέψει το δημοκρατικό πολίτευμα και να παραδώσουν την εξουσία στους ολιγαρχικούς. Αυτό βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς 3 χρόνια αργότερα, το 379 π.Χ., οι Δημοκρατικοί υπό την καθοδήγηση του Πελοπίδα θα ξαναπάρουν την εξουσία. Ο Πελοπίδας στη συνέχεια θα συγκροτήσει ένα πολύ δυνατό στρατιωτικό σώμα, ο πυρήνας του οποίου θα αποτελείται από 300 άτομα. Τα 307 άτομα, οι 307 άντρες, αποτελούν τον Ιερό Λόχο και χαρακτηριστικό τους είναι η πολύ στενή φιλία μεταξύ τους, αλλά και η αγάπη τους για τη Θήβα. Στο πλάι του Πελοπίδα βρίσκεται και ο στρατηγός Επαμηνώντας, ο οποίος είναι μικρότερος ηλικιακά αλλά με πολλές ικανότητες. Οι Θηβαίοι λοιπόν με το στρατό τους και με τις δύο αυτές κορυφαίες προσωπικότητες καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν κάθε επίθεση των Σπαρτιατών. Ερώτηση νούμερο 3. Τι γνωρίζετε για τη μάχη στα Λεύκτρα? Η μάχη στα Λεύκτρα της Βιωτίας πραγματοποιήθηκε το 371 π.Χ. Στη μάχη αυτή, οι Θηβαίοι εφάρμοσαν τη Λοξή Φάλαγγα, ένα πανέξυπνο σχέδιο του Επαμηνώντα, και έτσι κατάφεραν και συνέτριψαν το Σπαρτιατικό στρατό. Επίσης, να αναφέρουμε ότι στη μάχη αυτή έχασε και τη ζωή του ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Κλεόμβρωτος. Ερώτηση νούμερο 4. Τι γνωρίζετε για τη μάχη στη Μαντίνια? Ο Επαμηνώντας, με ανεβασμένο πλέον το ηθικό μετά τη νίκη στη μάχη στα Λεύκτρα, αποφασίζει να εκστρατεύσει στην Πελοπόννησο. Εκεί το 370 π.Χ. ιδρύει τη Μεγαλόπολη, την οποία και ονομάζει πρωτεύουσα της Αρκαδικής Συμπολιτείας. Ταυτόχρονα, ο στρατός της Θήβας χτυπά περιοχές της Θεσσαλίας και σε μία από τις μάχες αυτές σκοτώνεται ο Πελοπίδας. Ο Επαμηνώντας δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει μόνος του. Το 362 π.Χ. οργανώνει νέα εκστρατεία με την οποία έρχεται να απειλήσει την ίδια τη Σπάρτη, η οποία για βασιλιά της έχει τον γέρο πια Αγισίλαο. Την ίδια χρονιά ακολουθεί η μάχη στη Μαντίνια. Στη μάχη αυτή οι Θηβαίοι βγήκαν νικητές, αλλά ο Επαμηνώντας έπεσε νεκρός. Έπειτα από αυτό, και αφού οι Θηβαίοι είχαν χάσει πια και τους δύο ισχυρούς στρατηγούς τους, εγκατέλειψαν την Πελοπόννησο και σταμάτησαν να έχουν κυρίαρχο ρόλο στον ελλαδικό χώρο. Ομάδα, εδώ κλείνουμε το βίντεο μας. Ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίο.